Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε κάρτα σχετική. 150 κενά σε επίπεδο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή με το καλημέρα της έναρξης των μαθημάτων. Ένα μήνα περίπου μετά, σωστά. 150 κενά λοιπόν, το 50% αφορά τη γενική παιδεία και το 50% μεταξύ άλλων την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Πάμε στον κύριο Ριγάκη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας και να σας ευχαριστήσω πολύ για την αναμονή, πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ένα πρώτο σχόλιο και να σταθούμε πάνω στα στοιχεία που παρουσιάσαμε. Κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι όπως τα είπατε. Τα 150 κενά έχουμε, στα 150 κενά είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς τα είπατε. Κενά τα οποία εμβολίες βέβαια έχουν δημιουργηθεί από συναδέλφους αναπληρωτές που ήρθαν στις δύο προηγούμενες φάσεις, οι οποίοι παρετούθηκαν οι άνθρωποι όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν, έτσι, ερχόμενοι από διάφορα μέρη της Ελλάδος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μπορούν με το μισθό τους και με τα δεδομένα που θα είχαν οι άνθρωποι τα οικονομικά να επιβιώσουν και να βγάλουν τη χρονιά. Οπότε αναγκάστηκαν να παρτιθούν για να σκοτώσουν να φύγουν πάνω στον τόπο τους. Δηλαδή, ο βασικός λόγος που τα κενά και οι ελλείψεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα είναι η αδυναμία συναδέλφων σας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι ένας από τους λόγους, κύριε Παγιωτόπουλε. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά. Ότι είναι ο πιο σοβαρός λόγος που υπάρχει. Δηλαδή, ναι, όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν με το μισθό τους στην καθημερινότητά τους και να ζήσουν από το μισθό τους, να μπορέσουν να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε πλέον για συνθήκες εξαθλίωσης. Υπάρχει μία γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, αλληλεγγύης με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ, όπου έχετε δεχτεί κάποια τηλεφωνήματα συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των οποίων ποιο είναι, κύριε Ριγάκη? Η Παναγιωτόπουλε, δεν είναι γραμμή, είναι ένα ταμείο αλληλεγγύης που έχει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Το ταμείο αλληλεγγύης, σωστά. Αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά στα χρονικά, τουλάχιστον όλα τα χρόνια που είμαι εγώ στην ΕΛΜΕ, αντιμετωπίζουμε τόσες πολλές περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι ζητάνε κάποια λεφτά, 50, 100, 150, 200 ευρώ ή ό,τι μπορούμε να δώσουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις καθημερινές υποχρεώσεις. Αυτό δείχνει και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και εμείς, αλλά και η κοινωνία, η τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας, νομίζω σήμερα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν σε εσάς προκειμένου να τους βοηθήσετε να βγάλουν τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα. Να βγάλουν τη βδομάδα, να βγάλουν το μήνα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Άλλωστε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά ρεπορτάζ από την αρχή τη σχολική χρονιά για καταστάσει τραγελαστικέ που ζήσαμε. Ανθρώπου, συναδέλφου, να μένουν σε αυτοκίνητα, σε παραλίε, σε κάμπινγκ, να φιλοξενούνται όπου μπορούν μέσω γνωστών φίλων σε σπίτια για κάποιες μέρες, μήπως καταφέρνουν τελικά να βρουν κάτι, αλλά η πλειοψηφία αυτών ακόμα ψάχνει στέγη, ψάχνει έναν τρόπο να μπορέσει να βγάλει απρόσκοπτα όσα γίνεται αυτή τη χρονιά για να μπορέσει να πάρει αυτά τα περιβόητα μόρια, ειδικά οι άνθρωποι αναπληρωτές, με την ελπίδα, και αυτή είναι ο βιασμός αυτών των ανθρώπων, ότι τους πουλάνε συνεχώς ελπίδα έτσι του διορισμού. Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια, συνάδελφοί σας οι οποίοι κάνουν και δύο και τρεις δουλειές για να ανταπεξέλθουν. Έτσι ακριβώς. Έχουμε το φαινόμενο, το έχω ξαναπεί και προηγούμενες μέρες πάλι. Έτσι, ο μαθηματικός, ο φιλόφιλόγος να κάνει μάθημα στο παιδί και το βράδυ να του κάνει delivery, την πίτσα και το σουβλάκι. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Που βέβαια δεν είναι ντροπή καμία δουλειά. Όχι, είναι ντροπή όμως να ζούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες πια, κύριε Παγιωτόπουλε. Είναι πρωτόγνωρα αυτά, ναι, που βιώνουμε, είναι πραγματικά πρωτόγνωρα. Πιθανότατα. Ακούω για τα νοσοκομεία και τις θερμάσεις. Ναι. Να είστε σίγουρος ότι θα έχουμε ανάλογα φαινόμενα σε σχολεία φέτος, έτσι, με σχολεία τα οποία θα μένουν χωρίς θέρμανση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Μάλιστα. Είναι το επόμενο που θα ζήσουμε εκεί και θα ήθελα λίγο να κλείσουμε με ένα σχόλιο αναφορικά με το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπάρχει σχολείο, γυμνάσιο του Ηρακλείου, όπου ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων τα παιδιά δεν έχουν ξεκινήσει το μάθημα των μαθηματικών. Διορθώστε με. Ναι, υπάρχει. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Προφανώς όταν λείπουν 100-150 συνάδελφοι, κύριε Παγιωτόπουλε, 8-3 μήνα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φαινόμενο που θα υπάρχουν σχολεία και μέσα στην πόλη που κάποια παιδιά θα έχουν κάνει κάποιο βασικό μάθημα ακόμα. Μάλιστα. Και ένα φαινόμενο που πιθανότατα να ακολουθήσει αυξητική τροχιά και τάση, αναφέρομαι σε ελλείψεις, καθώς υπάρχει περίπτωση συνάδελφοί σας στο επόμενο διάστημα να εγκαταλείψουν εντός εισαγωγικών τη θέση τους, καθώς δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην καθημερινότητα. Κύριε Παγιωτόπουλε, ναι, υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι προβληματίζονται, θα καταφέρουν να βγάλουν τη χρονιά. Τώρα πώς θα γίνει, τι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Απλά όλοι είμαστε σε ένα μεγάλο μάλλον ποσοστό συναδέλφων αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται σε μια ισορροπία τρόμου πάνω, σε εντωμένο
σκηνοβατή και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλοι έχουν μια ελπίδα ότι κάτι θα γίνει κάποια στιγμή, κάπως θα περάσει χρονιά να μπορέσουν να πρόσκοπτα οι άνθρωποι να την βγάλουν, να τελειώσουν και να ξαναγυρίσουν τον τόπο τους. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Ριγάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ.